Οι πρώτες ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του Παζιάννενα σκόρπισαν τον ενθουσιασμό στους φιλάθλους και αυτός αποτυπώνεται στο ενδιαφέρον για την προμήθεια των εισιτηρίων διαρκείας. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περισσότερα από 1.000 εισιτήρια, ενώ οι πιο προνοητικοί έχουν κάνει και κρατήσεις και έχουν εγγραφεί σε λίστα προτεραιότητας για τα διαρκείας που θα δοθούν στην κυκλοφορία μετά τις 13 Ιουνίου. Μέχρι τότε οι παλιοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας δικαιούνται να ανανεώσουν τα εισιτηριά τους και η ΠΑΕ απευθύνει έκκληση να σπεύσουν το συντομότερο και να μην προτιμήσουν την τελευταία στιγμή. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο στη διάθεση των διαρκείας είναι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί όχι μόνο από τους παλαιούς κατόχους και όχι μόνο από τους γιανιώτες. Τα τηλέφωνα της ΠΑΕ έχουν πάρει φωτιά και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά διαρκείας από φιλάθλους από την Άρτα, την Ιγουμενίτσα, την Πρέβεζα μέχρι και από τα Γρεβενά. Μετά από πολλά χρόνια ο ΠΑΣ γίνεται και πάλι το ποδοσφαιρικό σημείο αναφοράς ολόκληρης της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας. Στο μετεγραφικό τοπίο υπάρχει στασιμότητα και το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στις απαντήσεις των Μαϊστόροβιτς και Τσιρίλο. Ενώ όλα έδειχναν ότι ο Κροάτης απομακρύνεται από τον ΠΑΣ σε αντίθεση με τον Ιταλό, ο τελευταίος με δηλώσεις που έκανε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης δεν έκρυψε την προτίμησή του για τον ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, ο Μαϊστόροβιτς, σύμφωνα και με τον εκπρόσωπό του, δεν έχει συμφωνήσει με τη γερμανική Μόναχο 1860 και είναι πιθανό πλέον να έρθει τη Δευτέρα στα Γιάννενα για να υπογράψει το συμβόλαιό του.